Το θέμα μας είναι οι ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. Πράγματα που ξέρει όλος ο κόσμος, αλλά πολλά άλλοι, όπως άκουσατε πριν, καταφέρνουν να φτάσουν και να περάσουν την μαύρη τρύπα. Ο λόγος είναι πολλά άλλος. Είμαστε ένα πληροφόρητο. Δεν έχουμε ενημέρωση. Και δυστυχώς, οι αρμόδιοι που παίρνουν τα λεφτά για να τα διαθέσουν συγκάτω, ούτε ήδη πολλές φορές δεν ξέρουν πώς να εξηγήσουν στον τελικό αποδέχτη των λεφτών πώς να τα πάρει. Πολλές φορές μιλήσαμε με λειτουργούς τμήματων σε διάφορα υπουργεία που ήταν υπεύθυνοι για κάποιες προκηρύξεις που βγάλασαν. Και αφού είχαν δεχτεί κάποιες ερωτήσεις που ανθρώπους σαν εσάς και λαούσαν τους ρε παιδιά, ευκάλεσαν την προκήρυξη, τι είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω για να πάρω τα λεφτά, μετά έπαιρναν μαζί μας τηλέφωνο και ρωτούσαν μας να μου νεοσπούσει. Δηλαδή, και καταλάβετε σε ποιον επίπεδο βρισκόμαστε, και μιλώ, όταν μιλώ ότι δεν υπάρχει πληροφόρηση, δεν μιλώ για το επίπεδο εμάς. Μιλώ σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, γενικά, για να μην φάμε και πολύ χρόνο, θέλω να πούμε έτσι πέντε σημαντικά πράγματα και μετά προτιμώ να σας δώσω το χρόνο τα 10 λεπτά τελευταία να κάνουμε ένα διάλογο παραμιλούμε μόνοι μας, διότι είναι κουραστικό. Πρέπει να ξέρετε ότι οι χρηματοδοτήσεις, και ακούτε το συνέχεια το πράγμα, υπάρχουν σε διάφορες και πάρα πολλές για διάφορα θέματα. Το θέμα είναι πώς φτάνεις σε εκείνη την ημέρα μου να υπογράψεις το χαρτί για να έρθουν τα λεφτά να πιάσεις. Πρώτον, πρέπει να ξέρετε, ειδικά εσείς που είστε μικροί επιχειρηματίες, ότι δεν πρόκειται να σας δώσει κανένας λεφτά για να κλείσετε τρύπες της δουλειάς σας ή κάποια προβλήματα που έχετε τόσον καιρό. Δηλαδή, δεν θα σας δώσει επιχορήγηση κάποιος για να κλείσετε τα δάνεια σας, ούτε τα χρέη σας. Τα λεφτά δίνονται για κάποιο σκοπό. Και συνήθως ο σκοπός που προκυρήσονται τα προγράμματα είναι για να εφαρμόσετε κάποιες ιδέες καινούργιες στην επιχείρησή σας που να σας βοηθήσουν να αυξήσετε την αποδοτικότητά σας. Λοιπόν, και γι' αυτόν τον λόγο η κάθε προκήρυξη έχει πάρα πολλούς όρους που πρέπει να πληρεί εκείνος που δικαιούται να κάνει την αίτηση για να τον εγκρίνουσει. Παραδείγματος χάρη, λέει ότι για να πάρεις λεφτά να κάνεις αναβάθμιση της ιστοσελίδας σου, εάν έχεις, πρέπει να μου αποδείξεις εμένα της κυβέρνησης που βγάλω την προκήρυξη ότι είσαι ένας υγιής οργανισμός, ότι τα τελευταία 3 χρόνια τα λογιστικά σου βιβλία εγκλίασαν θετικά, διότι δεν θέλω να σου δω κοταριάγια. Και ύστερα από ένα μήνα να κλείσεις, να μου να τα κάνω. Δηλαδή, τα λεφτά δίνονται για να δημιουργηθεί η λεγόμενη προστιθέμενη αξία και στην επιχείρησή σας και κατ' επέκταση στην οικονομία. Λοιπόν, το σημαντικό που πρέπει να ξέρει οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για κάποιον πρόγραμμα είναι καταρχήν τι θέλει. Εμάς έρχονται πολλές φορές, ας πει το συνάδελφο μου Παναγιώτης, πιάνουν μας τηλέφωνο και λαλούν μας. Ξέρουμε ότι έχει επιχρηματοδότηση. Βοηθάτε μας να πιάνε καμιά λίρα. Θα σε βοηθήσω. Βοήθαμε να σε βοηθήσω όμως. Τι θέλεις να κάνεις. Για ποιον ακριβώς σκοπό θέλεις τα λεφτά. Υπάρχουν πολλά προγράμματα. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα. Με διαφορετικούς όρους, διαφορετικούς σκοπούς, διαφορετικά ποσοστά χρηματοδότησης, διαφορετικά ποσά που δικαιούνται να σας δώσω. Δηλαδή, ένα πρόγραμμα λέει ότι εγώ να επιχορηγήσω μέχρι 1.000 ευρώ κάποιους, άλλος μέχρι 30.000 κτλ. Για να βρούμε το κατάλληλο πρόγραμμα που να σας ικανοποιήσει, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι θέλετε. Και για να κολλούν οι παραπάνω, είναι την ώρα που να έρθουν κοντά μας να μιλήσουν. Και λέμε τους, για να σας βοηθήσουμε να κάνετε την αίτηση, πρέπει να μας φέρετε 1, 2, 3, 4, 5 στοιχεία. Η πλήστηλε, πού μα να κάνω τούτα ούλα, απαραίτητα δεν θέλω. Μα υπάρχει διαδικασία για να τα πιάσεις. Δεν μπορείς να πάει τσιά μιλά, πεις δώστε μου τα. Τι είναι που να σου δώσουν τα λεφτά, πρέπει να ξέρουν ποιος εμπούσε. Είναι τα υπόβαθρον έχεις και για ποιο σκοπό τα θέλεις. Τούτα πρέπει να γραφτούν πας σε μια αίτηση που πρέπει να συμπληρώσει κάποιος. Λοιπόν, τώρα, σε τούτη φάση ο σύνδεσμος, όπως πολλά καλά άκουσα προηγουμένως και από τον κύριο Πρόεδρο, είναι ένας από τους άξονες που θέλει να βοηθήσει τα μέλη του. Λοιπόν, πόσο ο σύνδεσμος είναι να βοηθήσει τα μέλη του, έγραψα τα μέτσι 5 τρόπους. Καταρχήν, η συνεχής ενημέρωση που μπορεί να σας παρέχει, έχω υπόψη μου ότι ο σύνδεσμος προσεχώς να ξεκινήσει να βγάζει έναν υποτύπου ενημερωτικό δελτίο πάνω στην ιστοσελίδα του, με το που ανοίγει κάθε προκήρυξη και κάθε μέτρο, η οποία μπορεί να είναι 40 σελίδες για να εκκευάσει κάποιος, θα γίνεται σύμπτυξη που τον ούρλων των 40 σελίδων σε μία σελίδα, σε ένα μόνο σελίδο, με τα κύρια στοιχεία
και με απλά γράμματα για να καταλαβαίνει και ο τελευταίος πολίτης της δημοκρατίας μας τι εν τούτη προκήρυξε τέλος πάντων. Και πώς μπορεί να αποδαθεί κάποιο διάρκεια. Λοιπόν, επίσης έχω υπόψη μου ότι έχει καθοριστεί ή πρόκειται να καθοριστεί ειδική επιτροπή και συγκεκριμένα άτομα από τα συμβούλια του συνδέσμου, οι οποίοι να ασχολούνται συγκεκριμένα για τις επιχορηγήσεις που να βοηθούν σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, επίσης ο σύνδεσμος σας μπορεί να προχωρήσει σε συνεργασία με κάποιους συμβούλους που υπάρχουν για δικό σας ωφελός, δηλαδή υπάρχουν σαν εμάς πάρα πολλοί έξω που προσφέρουν υπηρεσίες. Έχει άλλους που ξέρουν, έχει άλλους που ξέρουν λίγα, έχει άλλους που ξέρουν τίποτε. Έχει άλλους που κοστίζει τόσα και άλλους που κοστίζει τόσα. Ο σύνδεσμος μπορεί να κάνει συμφωνία με κάποιους τους οποίους να εξετάσουν οι αρμόδιοι και θα εξασφαλίσει για εσάς το χαμηλότερο κόστος για την παροχή των υπηρεσιών. Δηλαδή για να σας βοηθούν να κάνετε τις διαδικασίες αίτησης για να πιάσετε χρήματα δόλης. Λοιπόν, επίσης ο σύνδεσμος αφού αποκτά δύναμη τώρα με τα μέλη σας, και χαίρομαι που θέλω τόσο πολύ κόντος σήμερα δαμέ, μέσω της παρουσίασης σας σήμερα τους δίνετε δύναμη τους ανθρώπους να βγουν να μιλήσουν και να πούσουν, ξέρετε, αντιπροσωπεύουμε τόσο κόσμο, άρα έχουμε απαιτήσεις. Οπότε μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα για να απαιτήσουν οτιδήποτε είναι οι ανάγκες σας. Και επίσης μπορούν να ασκήσουν πίεση φυσικά για οτιδήποτε θέλετε. Λοιπόν, εγώ να τελειώσω δαμέ και να συνεχίσω, μάλλον να πω μια κουβέντα βάσει μιας πρότασης που άκουσα προηγουμένως, ότι πρέπει να πείσετε κάποιους για να εντάξουν σε χρηματοδοτήσεις και κάποια προγράμματα στο μέλλον. Τον το πράγμα πρέπει να γίνει τώρα. Που είναι συμβουλή προσωπική μας που θα τη δίνουμε. Πρέπει να γίνει τώρα, και λέμε στο Συμβούλιο, διότι αυτή τη στιγμή το Γραφείο Προγραμματισμού βρίσκεται σε διάλογο μαζί με τους διάφορους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας για να καθοριστεί η επόμενη προγραμματική περίοδος 2014-2020. Τώρα καθορίζονται τι προγράμματα θα εμπεριέχει η προγραμματική περίοδος, ποιοι θα επιχορηγούνται, για ποιο σκοπό και πόσα. Άρα, πρέπει να αποφασίσετε μια ημέρα να πάτε να βρείτε τους ανθρώπους και να τους πείτε: κοιτάξτε, υπάρχουμε και εμείς, εν τούτες οι ανάγκες μας, απαιτούμε τούτο. Λοιπόν, εγώ τελειώσα τώρα. Παναγιώτη, θέλω να συγκεντρώσεις κάτι.